Η Ελλάδα πρέπει να είναι η μόνη χώρα ουσιαστικά στον κόσμο η οποία έχει απαγόρευση ως προς τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Μόνο εμείς, και αν δεν κάνω λάθος, και η Κούβα είμαστε. Ο Υπουργός Παιδείας υπεραμείνεται της νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, που επιμένει να θέτει ζήτημα αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου. Αντισυνταγματική μεθόδευση. Μια καταστρατήγηση του συντάγματος με πρωτοφανή και απροκάλυπτα χαρακτηριστικά. Τώρα έχουμε μια κυβέρνηση ασίδωτη, η οποία δεν διστάζει μπροστά σε οποιαδήποτε παραβίαση του κράτους δικαίου. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλακάρτ και αυθαίρετη ερμηνεία του συντάγματος, με την κυβέρνηση να επιστρέφει τις κατηγορίες. Οι γνωμοδοτήσεις είναι σαν τις ακτινογραφίες. Πρέπει να τις διαβάζουν ακτινολόγοι. Διαβάζει ο ασθενής την ακτινογραφία του. Για την ακρίβεια, γκουγκλάρει την ασθένειά του. Αυτό κάνετε. Κύριε Δοδονή, ήταν χάρμα να σας ακούω να διαφωνείτε με τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Λιβιζάτο. Χρησιμοποιείτε το Σύνταγμα ως φύλος οικής. Αυτό κάνετε. Η σημερινή σας τοποθέτηση ερχόταν σε συνέχεια των διαφωνιών που είχατε χτες. Όσο δεν σας εξυπηρετεί το Σύνταγμά σας, τόσο το χειρότερο γι' αυτό. Το μετατρέπετε σε κουλερόχαρτο. Το Θεμιστοκλή του εξωστράξει στο τέλος. Να το θυμίσετε αυτό. Να προσέχει λοιπόν. Το κάλεσμα χαρίτησε σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης όχι μόνο έπεσε στο κενό, αλλά πυροδότησε και κόντρα μεταξύ των κομμάτων της αριστεράς. Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Για να μην υπάρξουν ξανά τύποι σαν τον κύριο Τσίπρα, ένα ηχηρότατο όχι το έκαναν μέρα μεσημέρι ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ένας τύπος, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας. Κατόρθωσε η χώρα, βγήκε από τα μνημόνια επικυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Φωτιά στη συζήτηση έβαλε και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, η οποία ανέφερε πως η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κρίνει το νομοσχέδιο σε περίπτωση προσφυγής.